Σας. Σήμερα είμαι εδώ πίσω στο κανάλι μου για να σας μιλήσω για τα αγαπημένα του μήνα που μας πέρασε. Λοιπόν, αρχικά να σας πω ότι δεν είναι πάρα πολλά γιατί ο μήνας που μας πέρασε ήταν ο Σεπτέμβριος και εγώ είχα εξεταστική, οπότε κυκλοφορούσα σε μια ημιτερατική κατάσταση, χωρίς να βάφομαι, χωρίς να πλένομαι, όχι πλάκα κάνω πλενόμουνα, γενικά χωρίς να προσέχω πολύ τον εαυτό μου. Αλλά παρόλα αυτά έχω κάποια πράγματα να σας δείξω, τα περισσότερα δεν είναι καλλιτικά κλπ, αλλά ελπίζω να σας αρέσουν. Το πρώτο πράγμα που ήταν αγαπημένο για το μήνα Σεπτέμβριο είναι τα μαλλιά μου, είναι ο τρόπος που έκανα τα μαλλιά μου, είναι τα ίσια μαλλιά μου, για να μην σας παιδεύω. Λοιπόν, τα έκανα μία φορά ίσια και τις τελευταίες 10 μέρες τα ισιώνω συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι δύο φορές προσπάθησα να τα ισιώσω μόνη μου. Μου αρέσει έτσι όπως βγαίνουν όταν τα κάνω εγώ ίσια, αλλά επειδή τα μαλλιά μου πλέον είναι πάρα πολύ εύθραυστα, σε φάση που πονάω όταν τα ισιώνω κλπ, πήγαινα σε κομμωτήριο, οπότε τρεις φορές πήγα σε κομμωτήριο κάπου εκεί και τώρα είναι κομμωτήριο το ίσιωμα και μου αρέσει το κομμωτήριο γιατί ενώ είναι πιστολάκι, εγώ τα κάνω με ισιωτική, το πιστολάκι τα κρατάει περισσότερο και νομίζω τα κάνει και πιο... Την επόμενη μέρα δηλαδή είναι ακόμα πολύ καλά ισιωμένα σε σχέση με τα δικά μου πάντα μαλλιά. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πρώτο μου αγαπημένο. Δεύτερο αγαπημένο έχει να κάνει πάλι με τα μαλλιά και είναι ένα ξηρό σαμπουάν. Είναι από την εταιρεία Girls Only. Είναι αυτό εδώ. Και το συγκεκριμένο είναι για σκούρα μαλλιά, καστανά. Να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω κάτι τέτοιο, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Με έβγαλε πάρα πολλές φορές από τη δύσκολη θέση του να λύσω τα μαλλιά μου, του να ανοίξω θερμοσύφωνα και να κάνω μπάνιο. Ειδικά όταν τα ισιώνεις, λαδώνουν πιο εύκολα τα μαλλιά. Καταρχάς, εγώ γιατί τα πειράζω συνέχεια. Θέλω να τα βγάλω μπροστά από τα μάτια μου, θέλω να τα κάνω έτσι λίγο πιο φουντωτά, οπότε αναγκαστικά τα πειράζω συνέχεια. Και ειλικρινά ήταν life saving αυτό το προϊόν. Έχω κι άλλο ένα προϊόν για τα μαλλιά που θέλω να σας το δείξω πάρα πολύ. Είναι μία μάσκα θρέψης από την Garnier Fructis, η Color Resist. Είναι αυτή εδώ. Να σας πω, όταν την αγόρασα δεν είχα πάρα πολλές απαιτήσεις, γιατί τα Fructis δεν μου κάθονται προσωπικά καθόλου καλά στα μαλλιά μου εμένα. Αλλά είπα να τη δοκιμάσω γιατί είναι αρκετά οικονομική. Και ήταν η ευχάριστη έκπληξη όλου του μήνα και για εμένα και για την Νικολίνα. Κάνει τα μαλλιά πάρα πολύ μαλακά, δηλαδή όταν σας λέω μαλακά, πάρα πολύ μαλακά. Βγαίνεις από το μπάνιο και χαίρεσαι να τα χτενίζεις, χαίρεσαι όταν κάνεις πιστολάκι και είναι τόσο μαλακά. Δεν το περίμενα καθόλου, ειλικρινά τη συστήνω πάρα πολύ αυτή τη μάσκα. Για το αν κάνει το χρώμα να αντέχει πιο πολύ δεν μπορώ να σας πω πολλά γιατί δεν έχω το φοβερό χρώμα. Πάντως η Νικόλα που είναι κοκκινομάλα είναι ευχαριστημένη. Στη συνέχεια έχω ένα βερνίκι νυχιών, είναι από την Essie και εντάξει, είναι το Hors d'œuvre. Ήταν αγαπημένο για αυτό το μήνα. Όταν το φόραγα στα νύχια μου όλοι με ρωτούσαν ποιο είναι. Μου είπαν όμως ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ ίδιο από την Golden Rose. Το έψαξα, το googlera βασικά. Είναι πάρα πολύ ίδια. Δεν ξέρω live πως είναι, αλλά σίγουρα θα το αναζητήσω για να σας πω αν μοιάζουν και κανονικά. Είναι ένα χρώμα... Είναι full glitter, έχει χρυσό glitter με πιο χοντρά χρυσά ασημένια glitter. Δεν ξέρω αν καταλάβατε. Ο συνδυασμός που χρησιμοποίησα πιο πολύ στα χείλη είναι από τη MAC και είναι ένα μολύβι χιλιών το οποίο είναι στο χρώμα half red. Το αγαπώ πάρα πολύ γιατί το συνδυάζω με πάρα πολλά χρώματα αυτό το μολύβι χιλιών. Είναι κάτι ανάμεσα σε σκούρο σκούρο κόκκινο και καφέ που μοβίζει λίγο. Πάρα πολύ ωραίο μολύβι χιλιών, πολύ σταθερό. Και το συνδυάζα πάρα πολύ με το κόσμο από τη MAC, το οποίο είναι ένα nude χρώμα. Είναι νομίζω amplified. Και είναι έτσι. Έβαζα το περίγραμμα τριγύρω και στη μέση έβαζα λίγο από αυτό που είναι λίγο πιο ανοιχτό και έτσι έκανα τα χείλη να φαίνονται λίγο πιο σαρκώδη. Φυσικά αυτό το μήνα αγαπημένη τσάντα είναι από τα Zara. Είναι αυτή εδώ η Doctor's Bag. Σας την είχα δείξει σε haul μου. Είναι πάρα πολύ πρακτική, πάρα πολύ βολική, χωράει τα πάντα. Σκεφτείτε το, έχω κρυμμένο ένα ελέφαντα εδώ μέσα. Αλλά δεν θα σας τον δείξω. Θεωρώ ότι εντάξει, είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Εγώ τις κακομεταχειρίζομαι πάρα πολύ τις τσάντες μου. Τις περάω έτσι κάτω. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν έχω πρόβλημα να τις αφήσω κάτω από το τραπέζι, να την πατήσω από πάνω. Να σηκωθώ το βράδυ να πέσω πάνω της. Δηλαδή έχω τέτοια σχέση με τις τσάντες μου. Αλλά ειλικρινά δεν έχει ούτε μία γρατζουνιά. Και είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Τέλος, έχω να σας μιλήσω για δύο ταινίες και μία σειρά.
η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Η σειρά λέγεται Mistresses. Παίζει η Αλίσσα Μιλάνο που είναι από τις μάγισσες, που έχει σημαδεύσει την εφηβική μου ηλικία αυτή η σειρά. Και δεν είναι κάτι το πολύ καλοφτιαγμένο σαν σειρά με το wow σενάριο, με τους τέλειους ηθοποιούς κλπ. Είναι μια σειρά την οποία μπορείς να τη δεις πριν κοιμηθείς για να κοιμηθείς πιο ήρεμα. Πραγματεύεται τις σχέσεις τεσσάρων κοριτσιών. Γενικά εμένα οι σειρές που έχουν να κάνουν με κορίτσια μου αρέσει πάρα πολύ. Στην παρούσα περίπτωση είναι γυναίκες. Και γενικά μιλάει για την ερωτική του ζωή. Σίγουρα θα ταυτιστείς με κάποια. Με την απατημένη, με την αυτή που απατάει, με το θύμα ή με αυτή που είναι η κακιά. Νομίζω λίγο πολύ όλες οι γυναίκες έχουμε βρεθεί σε μία από αυτές τις καταστάσεις, έστω και για λίγο. Δεν πιστεύω τώρα να νομίζω ότι με απατήσανε. Θα γίνει πανικός. Τέλος πάντων, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή τη σειρά και έχω και δύο ταινίες τις οποίες είδα πρόσφατα και ήθελα να σας αναφέρω και οι δύο μου άρεσαν πάρα πολύ. Η μία είναι το The Equalizer. Είναι μια ταινία την οποία είδα πρόσφατα. Πρωταγωνιστής είναι ο Denzel Washington. Δεν θα σας πω πολλά, πάντως είναι ουσιαστικά μια μάχη ανάμεσα στο καλό και στο κακό, στη μορφή του εγκλήματος κλπ. Δεν θα σας κάνω spoiler. Πρέπει να πάτε να τη δείτε. Εμένα ο Denzel Washington είναι από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς, γιατί θεωρώ ότι παίζει πάρα πολύ απλά. Είναι πολύ πράος σαν ηθοποιός, αλλά αυτό είναι που το κάνει πάρα πολύ αληθοφανές. Και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ, χαίρομαι να το βλέπω σε ταινίες. Σίγουρα σε ό,τι ταινία έχει παίξει για μένα είναι εγγύηση, μου αρέσει πάρα πολύ. Και η δεύτερη ταινία είναι μια εντελώς διαφορετική. Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Και η δεύτερη είναι το The Gone Girl με τον Ben Affleck και αυτός ο ηθοποιός μου αρέσει πάρα πολύ, για άλλο λόγο, γιατί, να σας πω την αλήθεια, είναι ο άντρας των ονείρων μου, έτσι θα φανταζόμουν τον άντρα των ονείρων. Σαν ηθοποιός δεν είναι κάτι φοβερό, βέβαια με τα χρόνια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ καλά, αλλά εντάξει, είναι πανέμορφος, έχει αυτό το σωματότυπο του ψηλού άνδρα που δεν το συναντάς εύκολα στο Hollywood, αλλά παρόλα αυτά έχει και αυτό το σώμα, το έχει τέρμα γραμμωμένο. Τι να σας λέω τώρα, εντάξει, είναι μπουκέκι συγχωριού που λέμε στο χωριό μου, προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ και εντάξει. Αλλά και η ταινία που λέτε ήταν πάρα πολύ καλή. Θεωρώ ότι η πρωταγωνίστρια του έχει μια φοβερή ερμηνεία. Να σας πω για την ταινία λίγο ότι αυτός ουσιαστικά είναι ένας παντρεμένος άνθρωπος και ξαφνικά η γυναίκα του εξαφανίζεται. Όλοι τον κατηγορούν ότι την έχει σκοτώσει. Τι γίνεται όμως στο τέλος? Ναι, η συμπροταγωνίστρια του είναι πάρα πολύ καλή. Νομίζω ότι πάει σίγουρα για Όσκαρ συγκεκριμένη, τουλάχιστον για τα δικά μου δεδομένα. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία και τη δίνουν και ψηλά ποσοστά. Αυτά από μένα. Αυτά ήταν τα αγαπημένα του μήνα. Ελπίζω να σας άρεσαν. Πείτε μου και εσάς ποια ήταν τα αγαπημένα σας. Θα τα δούμε πάλι με ένα βίντεο. Φιλάκια πολλά σε όλους. Γεια σας.